Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στρατηγική και σε συνεργασία με τους Δήμους τρέχει αυτό το διάστημα για τον πρωτογενή τομέα έργα 238 εκατομμυρίων ευρώ, τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα έχουμε 7 έργα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7 έργα αρδευτικά, μεγάλα, τα οποία περιμένουμε να τα δημοπρατήσει το Υπουργείο. Έχουμε 22 έργα μικρότερα έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ αρδευτικά, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και η ΤΟΕΒ, ύψους περίπου 25 εκατομμύριων ευρώ. Όλα τα αρδευτικά αυτή τη στιγμή είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Θετικά είναι τα νέα και για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών, καθώς η Περιφέρεια ξεκινά ήδη την αξιολόγηση των προτάσεων. Χωρούν στην αξιολόγηση μετά από την εξέταση των ενστάσεων τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών. Θα φτάσουν περίπου στα 1.100 σχέδια βελτίωσης 58 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια οι νέοι αγρότες που είναι 1.820 και ο προϋπολογισμός του μέτρου αυτού είναι 34 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς και η ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που παίρνουν μέχρι 14.000 ευρώ ο κάθε νέος αγρότης, που είναι 418 δικαιούχοι ύψους προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ.